Έβλεπα μια είδηση, κύριε Χριστοφοράκη, καλημέρα σας από τον 984, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Που έλεγε ότι, ξέρετε, από την Πέμπτη μέχρι ας πούμε και το Σάββατο, ότι είχαν πιστωθεί 7 εκατομμύρια ευρώ στους πολίτες, οι οποίοι είχαν υποβάλει την αίτησή τους για την επιδότηση στα καύσιμα, είτε μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών, είτε σε ψηφιακή κάρτα, ανάλογα με το άφημί τους ήταν. Τώρα πια το κάνουν όλοι με την προθεσμία, αν θυμάμαι καλά, όπως μας λέγατε και εσείς την προηγούμενη εβδομάδα, να τελειώνει εκεί τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος κάποιος να βιάζεται. Υπάρχουν νεότερα στοιχεία, ξέρετε τι γίνεται, γιατί είχε και προβλήματα το όλο σύστημα. Υπήρχαν προβλήματα, κυρίως προβλήματα που δεν αναγνώριζε δίκυκλα οχήματα, κυρίως κάτω των 50 κυβικών, που δεν υπάρχει τέτοια πρόβληψη μέσα στο νόμο να μην επιδοτείται το καύσιμο για αυτά τα οχήματα. Υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τις τράπεζες που το σύστημα είχε εντάξει μέσα στην περίπτωση που επέλεγε κάποιο πολίτη την ΑΕΛΗ ψηφιακή κάρτα για να πιστωθεί το ποσό της επιδότησης για να κερδίσει τα 5 επιπλέον ευρώ. Όσο περνούν οι μέρες δείχνει να ομαλοποιείται. Ένα ζήτημα που έχει προκύψει όμως δεν είναι πρόβλημα, ήταν από την απόφαση από την αρχή. Είναι τι γίνεται με τα αγροτικά οχήματα. Και τα επαγγελματικά επίσης, στο σύνολό τους. Τα επαγγελματικά, βεβαίως. Και τα επαγγελματικά, στο σύνολό τους, βέβαια, ξέρετε, το πρόβλημα έγινε κυρίως στους κατ' επάγγελμα αγρότες. Και αυτό γιατί οι κατ' επάγγελμα αγρότες συνήθως αγροτικό όχημα. Έτσι, το ένα όχημα της οικογένειας είναι αγροτικό. Το χρησιμοποιούν και για. Στην πλειοψηφία τους. Ως επιβατικό και ως επαγγελματικό. Είναι μια αδικία που. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούν στο κυβερνητικό επιτελείο, τουλάχιστον για τα αγροτικά, συνολικά για τα επαγγελματικά θέλετε, αλλά σίγουρα για τα αγροτικά οχήματα, να ενταχθούν. Το ποσό δεν είναι και τόσο τεράστιο, δεν θα φέρει και τόσο μεγάλο. Να σας πω, σας ρώτησα γιατί ήλπιζα ότι θα είχε ληφθεί αυτή η μέρημνα, ας πούμε, όλες αυτές τις ημέρες που έχουμε να τα πούμε και να συζητήσουμε, και ότι θα εντασσόταν τα αγροτικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα μέσα στην επιδότηση, όσο μικρή και αν είναι, δεν έχει καμία σημασία, αλλά εντάξει, είναι μια μικρή βοήθεια. Είναι ένα γέμισμα, όχι ένα γέμισμα, είναι 50 ευρώ μια επιδότηση. Ειλικρινά σας λέω, επειδή το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό, θεωρώ ότι πρέπει οι κυβέρνησεις να το ξαναδούν το συγκεκριμένο θέμα και να ενταχθούν σίγουρα τα αγροτικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τα επαγγελματικά οχήματα. Ξέρετε, όποιος έχει δεύτερο όχημα στην οικογένεια, στο αφημί του, να το πούμε σωστά, επιβατικό όχημα, είτε άλλος έχει λάβει την επιδότηση. Οπότε αυτά που μένουν είναι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται και ως επιβατικά για την οικογένεια. Πρέπει να το ξαναδούν, να ενταχθούν και αυτά και να τελειώσει και αυτή η ανακατοσούρα, να το πω έτσι, και η αδικία που έχει εκεί σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι η διαδικασία προχωράει κανονικά. Θα είναι ανοιχτό έως 36 το σύστημα για όσους δεν έχουν υποβάλει. Πλέον είναι χωρίς αφημί. Να υπενθυμίσουμε 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, ένα όχημα ανά αφημία ανεξαρτήτως ποσοστού ιδιοκτησίας, το οποίο θα πρέπει να έχει κυρωμένα τέλη κυκλοφορίας, να είναι σε κίνηση και να είναι ασφαλισμένο κατά τη στιγμή της υποβολής. Καλά. Και εκείνο που κάνει όλα τα λεφτά είναι πραγματικά οι γελιογραφίες, τα σκίτσα, τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αναφορικά με το τι παίρνεις και το τι δίνεις. Είναι όλα τα λεφτά, έτσι όπως το λέω, κύριε Χριστοφοράκη, αυτές τις μέρες τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, δηλαδή σε κάνουν να χαμογελάς. Κύριε Χριστοφοράκη, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι εδώ δεν υπάρχουν ημερομηνίες μέχρι τέλους Ιουνίου. Όποιος θέλει μπορεί να υποβάλει την αίτησή του. Και βέβαια, εάν υποβάλλετε την αίτησή σας σήμερα, θέλει 2 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη, για να πάτε στην Πέμπτη για να πληρωθείτε. Θυμάμαι αυτή την παρατήρηση που μας είχατε κάνει και η σημείωση καλύτερα την προηγούμενη εβδομάδα, για να μην περιμένουμε ότι την ίδια στιγμή θα δούμε την πίστωση σε ένα λογαριασμό, έτσι. Ακριβώς, και κάτι άλλο ιδιαίτερα σημαντικό πάνω σε αυτό είναι ότι η χρήση της άλλης ψηφιακής κάρτας ή η χρήση των χρημάτων που έχουν καταθεθεί στο τραπεζικό λογαριασμό σε πρατήριο υγρών καυσίμων πρέπει να γίνει έως 31 ευρώ. Διαφορετικά, η μεν κάρτα ακυρώνεται, τα χρήματα που αν τα χρησιμοποιηθούν για καύσιμα
θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Προσοχή σε αυτούς που κάνουν κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει από τον ίδιο λογαριασμό με κάρτα, με χρεωστική κάρτα, να πληρώσουν καύσιμα αξία ίσης με το ποσό της επιδότησης. Είτε 30 είτε 50 ευρώ. Κατά τα άλλα, ο πληθωρισμός τρέχει. Στην Ελλάδα έκανε άλμα στο 9,4% τον Απρίλιο. Είναι τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η ακρίβεια τρώει όλο το μισθό. Έχουμε αύξηση του μισθού από τα χθες, του κατώτατου μισθού. Διαμορφώνεται μεικτά στα 713, καθαρά 613, έναντι 663 μεικτά και καθαρά 569. Μία αύξηση η οποία συμπαρασύρει το καθεστώς των τριετιών, αλλά και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ, νομίζω, κύριε Χριστοφοράκη, έτσι. Σωστά. Το καθεστώς των τριετιών όμως απαιτεί μια διευκρίνηση ότι το δικαίωμα, οι τριετίες σταμάτησαν να υπολογίζονται στις 14 Δευτέρου του 2012. Όσοι είχαν μέχρι τότε κατοχυρώσει δικαιώματα, αυτοί υποχρεωτικά θα λάβουν την προσάρτηση. Η συγκεκριμένη που είναι 10% ανατριετία για υπαλλήλους, ενώ είναι 5% και σταματάει στις τρεις τριετίες, ενώ είναι 5% για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, είναι 5% ανατριετία, εδώ σταματάει όμως στις 6 τριετίες για εργαζόμενους με ημερομίσθιο. Για να λάβουν τη συγκεκριμένη, υποχρεωτικά για να λάβουν τη συγκεκριμένη προσάυξηση στο μισθό τους, θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι στον ίδιο εργοδότη από το διάστημα που σας προανέφερα μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά δηλαδή οι τριετίες αφορούν παλούς εργαζόμενους που παραμένουν στον ίδιο εργοδότη. Για τους νέους εργαζόμενους, δυστυχώς το σύστημα με τις τριετίες, η προσάρτηση του κατώτατου μισθού με βάση τις τριετίες, δεν είναι υποχρεωτικό. Όπως επίσης υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το επίδομα γάμου, το 10% που λαμβάνουν οι έγκαμοι εργαζόμενοι. Για να είναι υποχρεωτική καταβολή από τον εργοδότη, θα πρέπει τόσο εργαζόμενος όσο και εργοδότης να ανήκουν σε επαγγελματικούς συλλόγους, ομοσπονδίες που έχουν υπογράψει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, ούτε εκεί είναι υποχρεωτική η καταβολή του. Μάλιστα. Ξέρετε, αυτά είναι κατάλοιπα της περίοδου των μνημονίων. Mm-hmm. Που ακόμα και για πολλά χρόνια. Από το 2012 και μετά, ρωτάει ο Δημήτρης. Ναι, από όσο θυμάμαι το 2012, δώστε και ένα λεπτάκι, θα σας απαντήσω. Από 14 Δευτέρου του 2012. Ωραία, εντάξει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις τριετίες, το καταλάβατε αμέσως. Αλλά ήρθε και το μήνυμα. Τώρα, απλά το λέω, δεν λέμε τίποτα περισσότερο, γιατί θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα του. Για εσάς που ρωτάτε και στέλνετε μηνύματα, το τι θα γίνει με τα καθαριστικά του έμφυα, αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο του Μάη. Αν δεν κάνω λάθος, ένα έμφυα ο οποίος θα καταβληθεί σε 10 δόσεις. Έτσι, κύριε Χριστοφοράκη, και να μείνουμε εκεί. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Για να δούμε κάτι άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι έχω αρκετές ερωτήσεις από αυτό το θέμα. Απευθύνθηκα σε εσάς για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε για το ποιος δικαιούται, ποια επιχείρηση δικαιούται και ποια δεν δικαιούται αυτά τα 18.000 ευρώ. Ή μέχρι 18.000 ευρώ, μια ενίσχυση επιχειρήσεων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στο σύνολό τους από COVID-19, στις οποίες έχουν ενταχθεί και περιοχές οι οποίες είναι σε δήμους, περιφερειακές ενότητες που έχουν και φυσικές καταστροφές, όπως ας πούμε καμένες περιοχές ή σεισμόπληκτες περιοχές. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί ψάχνοντας κάποιοι για να βρουν αρκετοί επιχειρηματίες για να δουν τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πέφτουν πάνω σε αυτές τις διατάξεις ή τους όρους ή τις προϋποθέσεις που λένε ότι τι μέχρι 18.000 ευρώ. Εδώ μπορείς να πάρεις μέχρι 500 ευρώ και να είσαι ευχαριστημένος. Αν έχεις τις προϋποθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ και να είσαι ευχαριστημένος. Άντε μέχρι 1.500 ευρώ και να είσαι ευχαριστημένος. Να μας πείτε απλά και κατανοητά τι σημαίνει. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι ανακοινώθηκε η υπουργική απόφαση
το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το σεισμό. Όσον αφορά την Κρήτη, με συγχωρείτε, αφορά αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, έχουν ή έχουν υποκατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Αποκλειστικά και μόνο όσες έχουν, το επαναλαμβάνω, δραστηριοποιούνται, έχουν έδρα ή υποκατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Δεν περιλαμβάνει όλους τους Δήμους που έχουν οριοθετηθεί ως σεισμόπληκτοι, παρά μόνο αυτές τις επιχειρήσεις που προανέφερα. Γιατί αυτό? Γιατί οι ζημιές υπήρξαν και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Γιατί υπήρχαν και άλλοι Δήμοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε αυτό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, σεισμόπληκτες περιοχές. Προφανώς, επειδή οι ζημιές στη Δημοτική Ενότητα του Αρκαλοχωρίου ήταν πολύ μεγαλύτερες, το Υπουργείο επέλεξε να εντάξει μόνο το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ουσιαστικά μιλάμε για, αν θέλετε να σας πω, πανελλήνια. Είναι ελάχιστες περιοχές, είναι ο Δήμος Μαντουδίου και πολύ συγκεκριμένα ενότητες. Είναι ο Δήμος Ιστιάς Ερυψού, η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, η Δημοτική Κοινότητα Δαμασίου στον Τύρναβο και το Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στο Δήμο Ελασσόνας, στον Ομό Λαρίσης. Δηλαδή είναι ένα στοχευμένο πρόγραμμα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από οποιασδήποτε άλλες περιοχές από φυσικές καταστροφές. Δεν περιλαμβάνει το σύνολο των πληθυσμένων περιοχών, παρά μόνο εκεί που ήταν το κέντρο της καταστροφής. Ωραία. Στοχευμένο λέτε πρόγραμμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτεί ή ενισχύει επιχειρήσεις μόνο σε περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές. Για εμάς εδώ αφορά μόνο το Αρκαλοχώρι. Υπάρχουν ωστόσο όροι και προϋποθέσεις που μάλλον δεν ευνοούν και πάρα πολύ την επιχειρηματικότητα, έτσι. Θα σας πω, ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις. Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του 2019 και αυτό γιατί το 2019 ήταν το τελευταίο έτος που υπήρχε φυσιολογική, να το πω, κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Το 20 και το 21, λόγω COVID, ήταν μειωμένη η δραστηριότητα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επιχορηγεί λοιπόν το 50% των δαπανών που οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν το 2019. Για να λάβουν την συγκεκριμένη επιδότηση, θα πρέπει να αποδείξουν την νομιμότητα της λειτουργίας, δηλαδή όσες επιχειρήσεις από αυτές απαιτείται να έχουν ειδική άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υπάρχει τέτοια, να είναι ενισχύ και να είναι στο αθηνί της επιχείρησης που θα ετηθεί την επιχορήγηση, να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 31/12/2021, να έχουν, όπως είπαμε και πριν, εγκατάσταση, γιατί εννοώ με αυτό έδρα υποκατάστημα από θετικό χώρο στις περιοχές που είναι εντός των ορίων, για να αποδεικνύουν μία πτώση του τζίρου 10% μεταξύ των ετών 2019 και 2021. Να τονίσω εδώ ότι το συγκεκριμένο κριτήριο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που έχει γίνει έναρξη εργασιών το 20 και το 21. Mm. Αυτά είναι τα κριτήρια για να ενταχθεί μια επιχείρηση. Αφού λοιπόν η επιχείρηση αυτή ενταχθεί, ποιες είναι αυτές οι δαπάνες οι οποίες τελικά διαμορφώνουν το ποσό έως 18.000 ευρώ που επιχορηγεί το πρόγραμμα. Είναι τα ενίκια του επαγγελματικού χώρου. Είναι οι δαπάνες ενέργειας, ίδρευσης, τηλεφωνίας. Είναι οι δαπάνες για αμοιβές τρίτων. Ενδεικτικά αναφέρω δικηγόρους, λογιστές, οικονομικούς συμβούλους, πολιτικούς μηχανικούς κτλ. Είναι οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης, διαφημιστικά έντυπα, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρικές ιοσελίδες, αναβαθμίσεις στο λογισμικό κτλ. Είναι οι δαπάνες προμήθειας, προσέξτε όμως εδώ, αναλώσιμων υλικών. Είναι τα διάφορα έξοδα που κάνουν οι επιχειρήσεις, κανεμελάγια, είναι χαρτιά, γραφική ύλη κτλ. Είναι οι αποσβέσεις του παγίου εξοπλισμού και το μισθολογικό κόστος της επιχείρησης. Αυτές οι δαπάνες επιχορηγούνται και τίποτα άλλο. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν επιχορηγούνται αγορές.
και δεν επιχορηγούνται επίσης ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων των ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων. Το ζήτημα που προκύπτει είναι πιο όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, το νομό Ηρακλείου, τη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου. Από όλες αυτές τις δαπάνες που αναφέραμε, ενίκια επαγγελματικού χώρου, αν θέλουμε, τα βλέπουμε ένα-ένα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν είτε ιδιόκτητα ακίνητα, είτε πολύ χαμηλά ενίκια, και αυτό γιατί είναι επαρχιακή πόλη, δεν έχει αυξημένα ενίκια. Δαπάνες ενέργειας, σταθερή κινητή τηλεφωνία, ωραία υπάρχουν, αλλά δεν ήταν στις τιμές που είναι σήμερα η ενέργεια, άρα λοιπόν είναι πολύ χαμηλά τα ποσά που ήτως ή άλλως υπήρχαν εκείνη την περίοδο για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, κυρίως τις πιο μικρές επιχειρήσεις τύπου μινι μάρκετ, καφέ, εστιατόρια ή μικρές ατομικές επιχειρήσεις. Αμοιβές τρίτων, νομίζω τώρα ότι σε μια φυσιολογική περίοδο ούτε νομικές υπηρεσίες υπήρχαν, ούτε έχουν κάποιο οικονομικό σύμβουλο αυτές οι επιχειρήσεις. Ελάχιστες περιπτώσεις να ήθελα κάποια επέκταση να πλήρωσαν κάποιο μηχανικό. Είναι μόνο οι δαπάνες λογιστικής υποστήριξης, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο έντυπο Ε3. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, το αφήνω χωρίς σχόλιο. Αναλώσιμα υλικά, οι μικροεπιχειρήσεις έχουν ελάχιστα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, αποσβέσεις φαγίου, εξοπλισμού. Αν οι επιχειρήσεις αυτές είχαν την τύχη ή ατυχία, κρατήστε το εσείς να το επιλέξετε, να έχουν κάνει μια επένδυση σε φάγιο εξοπλισμό, είτε ένα πιο κτηριακό, είτε κάποιο μηχάνημα να είχαν αγοράσει μέσα στην επιχείρηση, το ποσοστό της απόσβεσης, και αυτό το 50% του, αυτό επιχορηγείται. Ενώ μιλάμε για μισθολογικό κόστος προσωπικής επιχείρησης σε μια περιοχή που οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές και λειτουργούν μόνο με τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό. Ήθελα να πω ότι η συγκεκριμένη κωδική στο έντυπο Ε3 για το έτος 2019, χωρίς να έχω κάνει κάποιο έλεγχο, από την εμπειρία μου σας λέω ότι τα ποσά που έχουν καταγραφεί σε αυτούς τους κωδικούς είναι πάρα πολύ μικρά. Σε αυτά τα ποσά λοιπόν θα πληρωθεί το 50% ως επιδότηση. Όσο πιο μικρό είναι το ποσό, τόσο πιο μικρή θα είναι η επιδότηση. Εγώ κρατώ και εκείνη την παρατήρηση, γιατί κάποιος ο οποίος τα ελέγχει όλα αυτά, ενδεχόμενα γι' αυτό το λόγο λέει ότι, ξέρετε, εδώ ορί και προϋποθέσεις είναι πολύ δύσκολοι. Σε αυτό το οποίο είπατε, κύριε Χριστοφοράκη, και πριν από λίγο, ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν μειωμένο τζίρο 10% από το 19 μέχρι το 2021, αλλά εφόσον γιατί οι τζίροι σαφέστατα έχουν πληγεί στην περιοχή του Αρκολοχωρίου, που είναι πάνω από το 90%, αλλά λέτε μόνο εφόσον έχει κάνει αποδεδειγμένα έναρξη επαγγέλματος πριν από το 2019, έτσι? Όχι. Είπα ότι το κριτήριο της μείωσης του τζίρου δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη το 20 και το 21. Εκεί δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Εγώ, αν θέλετε, να σας πω την εμπειρία μου. Ζητήματα θα προκύψουν στην νόμιμη λειτουργία, δηλαδή στις άδειες των καταστημάτων, που ξέρετε η άδεια βγαίνει όταν κάνουμε την έναρξη και ελάχιστες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που θα την ανανεώσουν στη διάρκεια της λειτουργίας τους, ειδικά αναφέρομαι σε μικρές ατομικές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό, συγχωρήστε με, αυτό το διαπιστώσαμε και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, που ήταν ένα από τα κριτήρια να λειτουργεί με νόμιμη άδεια, που έτρεχε ο κόσμος να ανανεώσει άδειες γιατί δεν συμφωνούσε η οδός, γιατί είχε λήξει παράδειγμα η πυρασφάλεια πριν από 6 μήνες. Εκεί θα πρέπει ο κόσμος να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και στο κομμάτι της αποτύπωσης των δαπανών στο έντυπο Ε3, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μιλάμε για μικρή επαρχιακή κωμόπολη, που οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι συνήθως πολύ μικρές, και ατομικές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν έχουν μισθολογικό κόστος γιατί δουλεύουν τα μέλη της οικογένειας συνήθως, άρα λοιπόν δεν έχουν εργαζόμενους. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Χριστοφοράκη.